Πάμε λοιπόν στο 41ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου να συναντήσουμε την κυρία Μαρία Μαρκετάκη, το μέλος του ΔΣ Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων στο σχολείο. Να σας ευχαριστήσουμε θερμά και να σας καλησπερίσουμε. Καλησπέρα, εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Μία ξεχωριστή πρωτοβουλία, είναι το δεύτερο θέμα της εκπομπής μας. Πήγαμε εκεί στους κριτικούς της Θεσσαλονίκης και ερχόμαστε σε εσάς. Ερχόμαστε στην ευαίσθητη ηλικία του Δημοτικού και σε αυτά τα μηνύματα τα οποία προκύπτουν μέσα από τη συμμετοχή των παιδιών εθελοντικά βέβαια σε αυτή τη δράση. Ναι, ναι. Για πείτε μας, πώς ανταποκρίθηκαν τα παιδιά? Τα παιδιά ανταποκρίθηκαν με πολύ ενθουσιασμό. Ήταν μια πολύ μεγάλη συμμετοχή σε αυτή τη δράση που οργανώσαμε. Ήταν πάρα πολύ ωραία τα μηνύματα που πήραν. Φυτέψαμε περίπου 100 δέντρα κυπαρίσια και πεύκα, τα οποία μας είχε κάνει δωρεάν το Δασαρχείο Ηρακλείου. Και γενικά ήταν πάρα πολύ έτσι, μια πάρα πολύ όμορφη μέρα. Περάσαμε πολλά μηνύματα, τα παιδιά κατάλαβαν την αξία του εθελοντισμού, είδαν να διαζώσει τις ολέθριες συνέπειες που μπορεί να έχει ένας εμπρισμός ή και μια πυρκαγιά που μπορεί να γίνει από αμέλεια. Παρά τα αυτά όμως τους εξηγήσαμε ότι εμείς μπορούμε να ξαναδώσουμε ζωή σε αυτόν τον τόπο. Άλλωστε το μότο μας ήταν ένα δέντρο για μια ζωή. Και έτσι όλα διεξήχθησαν πάρα πολύ όμορφα, πάρα πολύ ωραία. Κυρία Μαρκετάκη, η συγκεκριμένη δράση αποτελεί παράδειγμα για πάρα πολλά σχολεία και δίνει και πάρα πολλά μηνύματα. Και πραγματικά συγχαρητήρια γι' αυτό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Γενικά η επαφή των παιδιών με το χώμα, τη γη και θα το ανοίξω λίγο περισσότερο με τον πρωτογενή τομέα, μόνο ωφέλη δημιουργεί. Ναι, ναι. Αλήθεια είναι αυτό και εμείς προσπαθούμε με μια πολύ καλή συνεργασία που έχουμε με τη διευθύντρια του σχολείου, την κυρία Καφετάκη, και όλο το διδακτικό προσωπικό να έχουμε ένα σχολείο ανοιχτό προς την κοινωνία. Ένα σχολείο το οποίο μέσα από τις δράσεις δίνει στα παιδιά τα ερεθίσματα, τα κίνητρα, μέσα από την εικόνα και το ίδιο το βίωμα να καταλάβουν την αξία και να αποκτήσουν οικολογική συνείδηση. Ξέρετε ότι τα παιδιά, η κυρία Παναγιωτόπουλε, πιο εύκολα μιμούνται παρά διδάσκονται. Επομένως, σίγουρα το να τους εξηγήσεις τα θετικά ωφέλη της δεντροφύτευσης ή μια αναδράσωση ενδεχομένως, δεν θα είχε τόση σημασία ή δεν θα είχε τόση απήχηση στα παιδιά όσο να το βιώσουν τα ίδια. Είμαι σίγουρος. Εμείς... Ναι, ολοκληρώστε, ολοκληρώστε. Ναι, ναι. Γι' αυτό και εμείς έχουμε αναλάβει να φέρουμε έτσι πέρας πολλές δράσεις που έχουν να κάνουν όχι μόνο με την οικολογική συνείδηση που θέλουμε να αποκτήσουν, αλλά και με άλλα πάρα πολύ ενδιαφέροντα θέματα. Μάλιστα, είμαι σίγουρος ότι θα επαναληφθεί η συγκεκριμένη πρωτοβουλία μαζί με τη δεντροφύτευση. Βέβαια, συνδυαστικά υπάρχει και ο καθαρισμός. Είναι όμορφο να διαμορφώνεται μια σωστή νοοτροπία από αυτές, όπως είπα στον πρόλογο μου, τις ευαίσθητες ηλικίες, όπως είναι 6, 7, 8, 9 χρονών. Είναι σαν σφουγγάρι, σωστά, τα παιδάκια σε αυτές τις ηλικίες. Οτιδήποτε αλήθεια μαθαίνουν, δεν το ξεχνούν, δεν αλλάζουν καθώς η νοοτροπία είναι σωστή. Έτσι ακριβώς. Ένα παιδάκι που θα δει, ας πούμε, για τον άλλο μήνα έχουμε διοργανώσει να έρθει στο σχολείο μας από το Βενιζέλιο, ένα κέντρο αιμοδοσίας. Πολύ σωστά, μπράβο. Ένα παιδάκι που θα δει το γονιό του να δίνει αίμα, δεν θα πολυπλασιαστούν οι πιθανότητες να γίνει ένας αυριανός αιμοδότης. Είναι δεδομένο, το μόνο σίγουρο. Ακριβώς. Μάλιστα, μάλιστα. Αυτά. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά. Είμαι σίγουρος θα τα ξαναπούμε και το επόμενο διάστημα. Πολλές οι αφορμές θα μας δώσετε. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Δική μας η χαρά, η υποχρέωσή μας.